200 τι βέβαια. 500. Λοιπόν, θα αρχίσουμε. 500. 700. 1000. Έλα. Βασίλε Βουράνιε, παρά το πνεύμα της αληθείας που ανταποκρίνω και τα πάντα τα πλώνα της αυρός. Της αυρός των αγαθών και ζωής που λοιπόν θέα και σκήνος ελεγείται καθάρισον και μάσας από πάσης χιλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμων. Αμήν. Χριστός Ανέστη νεκρόν, θανάτου θάνατου παθήσας και έτσι αντιμήμηση ζωής. Η μία κοινωνία ή μάλλον η μία εποχή από τότε που έγινε ο κόσμος μέχρι σήμερα αντιγράφει την άλλη. Λέμε ότι ο κόσμος σήμερα έχει τα χάλια του και όμως δεν είναι μόνο σήμερα που έχει χάλια ο κόσμος, αλλά αυτή η πραγματικότητα για μια ικτρή κοινωνική κατάσταση παρατηρήθηκε και στην εποχή των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει ότι η κοινή γνώμη είναι, για την εποχή του βέβαια, είναι η κοινή γνώμη πιο δυνατή από τον μεγαλύτερο και το δεινότερο ρήτορα και μιλάει αντί της πραγματικότητας. Λέγει επιγραμματικά ο Άγιος ότι όλα έχουν γίνει άνω κάτω. Ότι το γένος των ανθρώπων είναι γεμάτο από πολλή σύγχυση και ότι πολλοί είναι εκείνοι που κάθε μέρα αδικούνται, υβρίζονται, εκβιάζονται, βλάπτονται. Οι αδύνατοι από τους δυνατοτέρους και οι πτωχοί από τους πλούσιους αδικούνται. Και όπως δεν μπορούμε να μετρήσουμε τα κύματα της θάλασσας, έτσι δεν μπορούμε να μετρήσουμε το πλήθος των κατατρεγμένων, των υβριζομένων και των αδικουμένων. Και ούτε
η απειλή των νόμων. Ούτε ο φόβος των δικαστηρίων, ούτε τίποτα άλλο σταματάει αυτόν τον όλεθρο και αυτή την ασθένεια. Αλλά καθημερινώς αυξάνεται το κακό και από παντού πληθύνονται, πολλαπλασιάζονται οι αναστεναγμοί και οι θρήνοι και τα δάκρυα των αδικουμένων. Όλα έχουν γίνει άνω κάτω. Και υπάρχουν πολλοί που βλέπουν αυτή τη φοβερή κατάσταση και απευθύνουν ένα δρυμή κατηγορό εναντίον της πρόνοιας του Θεού. Πού είναι, φωνάζουν, η δικαιοσύνη, πού είναι ο Θεός να δει και να αποδώσει σε αυτόν που αδικεί αυτό που του πρέπει, να δικαιώσει αυτόν που αδικείται, να δώσει τροφή σε αυτόν που πεινάει και στερείται του επιουσίου άρθρου από τον εργοδότη του. Επειδή λοιπόν πολλές κατηγορίες στρέφονται στον μοναδικά αθώο με κεφαλαία γράμματα Άγιο Θεό, γι' αυτό και εμείς θα απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Και το ερώτημα αυτό θα απαντηθεί όχι από εμένα προσωπικά, αλλά από τον μεγαλύτερο ρήτορα που έχει να παρουσιάσει η ανθρωπότητα, τον Ιερό Χρυσόστομο. Ο Άγιος έχει να μας δώσει παραδείγματα και με τα παραδείγματα αυτά να αποδείξει ότι αυτή η φαινομενική ή και πραγματική παγκόσμια αδικία και ο καταδραχμός και οι φτώχες δεν αδικούν, αλλά αντίθετα αυτοί που τα γεύονται αυτά τα λεγόμενα κακά, θα λέγαμε απλώς, θέλουν και τα γεύονται. Είναι οι ίδιοι που έχουν την ευθύνη για το ότι αισθάνονται μεγάλη δυστυχία, την ανέχεια ή τη φτώχεια ή την ασθένεια. Μέσα στον κόσμο αυτό υπάρχει η αρετή, εμείς τα λέγαμε η αγιοσύνη, υπάρχει και η κακία. Τι είναι αρετή? Πρέπει να δώσουμε εκεί το βάρος και συνέχεια να δούμε πόσο η κακία βλάπτει την αρετή. Το σίδερο, κάθε σίδερο, έχει εχθρό, τη σκουριά. Το μαλλί το βλάπτει ο σκόρος,
τα κοπάδια με τα πρόβατα τα τρώει ο λύκος. Εχθρός είναι των ζώων ο λύκος. Το κρασί το βλάπτει η οξύτητα. Άμα ξυνήσει, τελείωσε. Το μέλι μπορεί να λιωθεί, να χάσει τη γλυκύτητά του και να μην τρώγεται. Τα μπέλια τα βλάπτει ο περονόσπορος. Και γενικά το κάθε τι έχει και το αντίθετό του. Τον άνθρωπο τον βλάπτει η ασθένεια. Την υγεία δηλαδή του ανθρώπου την υποσκάπτει, την τρώει η ασθένεια. Να το σημειώσουμε καλά και να το κρατήσουμε αυτό. Κάθε τι που υπάρχει, υπάρχει και το αντίθετό του. Το γένος των ανθρώπων, όλους τους ανθρώπους δηλαδή με άλλα λόγια, το βλάπτει, κυρίως το βλάπτει, η κακία, ενώ αντίθετα το ωφελεί η αρετή. Όμως, θα έρθει κάποιος και θα μας πει: δεν βλέπεις ότι αν πάθει κάποιος μια οικονομική ζημιά και πέσει έξω θα κάνει επιδρομή αμέσως η φτώχεια? Δεν είναι εχθρός η φτώχεια? Σημειώσουμε. Δεν είναι εχθρός η φτώχεια, αφού ζημιώνει αφάνταστα, έτσι θα ισχυριστεί, τη ζωή του ανθρώπου. Η υγεία του ανθρώπου, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν βλάπτεται ανεπανόρθωτα πολλές φορές και δεν οδηγείται ο άνθρωπος από μία ασθένεια κατά το ανθρώπινο σοβαρή, δεν οδηγείται στο θάνατο. Η συκοφαντία που λέει και ο Δαβίδ, φύλαξέ με Κύριε από τη συκοφαντία και θα κάνω το θέλημά σου, δεν είναι κακό. Δεν ζημιώνει την ηθική αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Οι θάνατοι που πεθαίνουν καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι ανά τον κόσμο, δεν είναι κακό. Για όλα αυτά τα κακά, οι άνθρωποι διαρκώς οδύρονται και θρηνούν και λυπούνται εκείνους που πέφτουν μέσα σε εκείνα τα κακά. Κοίταξε τι έπαθε ο τάδε, λένε. Να, δια μιας έχασε όλη την περιουσία του. Πήρε φωτιά το εργοστάσιο του, έπεσε έξω ή έπεσε έξω γενικά και εξαφανίστηκε όλη η περιουσία του. Κοίταξε ο άλλος, μπήκε άδικα στη φυλακή. Άλλος οδηγήθηκε στην εξορία.
άλλοι είναι αιγμάλωτοι ή είναι και αγνοούμενοι, όπως παραδείγματος χάρη στην Κύπρο. Άλλοι στην εργασία τους επάνω πέφτει το οικοδόμημα και τους σκεπάσει το πλακώνει. Γενικά ακούγεται από παντού μία κραυγή θρήνου για τα κακά που μαστίζουν τους ανθρώπους. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι κανένα από τα παραπάνω κακά, τις συμφορές δηλαδή αυτές, όπως τις λέμε εμείς, δεν αδικεί τον προσεκτικό άνθρωπο. Όποιο κακό και είναι αυτό, δεν αδικεί καθόλου μα καθόλου τον προσεκτικό άνθρωπο. Και τον προσεκτικό άνθρωπο εννοούμε εκείνον που βαδίζει το θέλημα του Κυρίου μεταπροσοχής και μεταπροσευχής και με εγρήγορση, να είναι δηλαδή ξυπνητός και όχι κοιμισμένος, να μην αφήνει παράθυρο έστω και λίγο ανοιχτό να περάσει μέσα το κακό, να το λιώσει την ψυχή ώστε να οδηγηθεί και αυτός στο θρήνο και στον οδυρμό. Γιατί πες μου αυτόν ο οποίος έχασε όλα τα υπάρχοντά του, από τον οποίο αφαιρέθηκαν τα πάντα ή από τους οικοφάντες ή από τους ληστές ή από κακούργους, σε τι έβλαψε η ζημιά αυτή ή βλάπτει η ζημιά αυτή που διαβάσαμε του προσεκτικού και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού χριστιανού τη ζωή και την ψυχή. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, στο άλογο, αν πάρουμε το άλογο, όπως το είχαν οι πατέρες μας στην παλιά εποχή, και δεν υπήρχαν τα μέσα που έχουμε σήμερα εμείς, και του φορέσουμε ό,τι ωραιότερο, χρυσαφένια, χαλινάρια, και δείσουμε όμορφα όμορφα. Αυτό που θα αποδείξει ότι το άλογο είναι ικανό είναι τα στολίδια ή είναι του αλόγου η ταχύτητα και η δύναμη που έχει? Γιατί η αντοχή του αλόγου και η ικανότητα στο τρέξιμο είναι εκείνο που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες. Επίσης, παραδείγματα είναι αυτά για να καταλάβουμε τα παρακάτω. Ένα αμπέλι πότε είναι αποδοτικό? Όταν έχει πολλά φύλλα ή πολλούς καρπούς. Μια ελιά πότε είναι ωφέλιμη? Όταν είναι πράσινη ή όταν έχει πολλές ελιές? Η αρετή της ελιάς και η αρετή του αμπελιού φαίνεται από τους καρπούς. Και ο Κύριος είπε, το δέντρο εκ των καρπών γινώσκεται. Από τους καρπούς το καταλαβαίνουμε. Και όχι από την εξωτερική εμφάνιση. Η
Έτσι ας κάνουμε και τους ανθρώπους. Όπως εξετάζουμε το αμπέλι, την ελιά, κάθε δέντρο, το άλογο, έτσι να εξετάζουμε και τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος πότε δυστυχεί? Όταν έχει αρετές ή όταν του λείπουν αρετές? Το θέμα είναι στην απουσία των αρετών του ανθρώπου, του λύπη του ανθρώπου από μέσα, η δύναμη της ψυχής που είναι η αρετή. Και από εκεί και πέρα και το πιο ελάχιστο και το πιο ανεπαίσθητο συμβάν της ζωής τον κάνει δυστυχισμένο. Από εκεί και πέρα δεν είναι τα χρήματα που όταν λείψει κάνουν δυστυχισμένο τον άνθρωπο, γιατί όταν υπάρχει αρετή, θα δούμε στη συνέχεια, η φτώχεια αδυνατεί να τον βλάψει τον άνθρωπο. Όταν λείπει η υγεία του σώματος και υπάρχει αρετή, η ασθένεια δεν είναι ικανή να τον ζημιώσει τον άνθρωπο. Όταν λείπει η καλή φήμη και υπάρχει συκοφαντία, και εκεί πάλι όταν λείπει η αρετή, τότε είναι ο άνθρωπος υπερδυστυχισμένος. Τίποτα, κανένα από αυτά που αναφέραμε δεν είναι κακό, δεν είναι συμφορά όταν απουσιάζει. Εκείνο που είναι μοχλός δύναμης στον άνθρωπο και που μπορεί να είναι όχι μόνο ασθενής αλλά και παράλυτος, όχι μόνο φτωχός αλλά και γυμνός, όχι μόνο δυσφημισμένος αλλά και να στερείται εντελώς της κρίσεως της καλής του κόσμου, εκείνο λοιπόν που κάνει όντως δυστυχισμένο δεν είναι αυτά, αλλά είναι η έλλειψη, είναι η έλλειψη ακριβής αιμονής στην αληθινή πίστη και στον ορθό δρόμο. Όταν απουσιάζει, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η αληθινή πίστη και ο δρόμος ο ορθός, τότε ο άνθρωπος είναι δυστυχής. Να δούμε πόσο αυτόν που βαδίζει στον οθόρο δρόμο βλάφτει η απουσία της περιουσίας, η απουσία των υλικών αγαθών. Ο διάβολος ήξερε ότι αν του αφαιρέσει του Ιώβ, αν του αφαιρέσει την περιουσία και το κάνει φτωχό, θα αλλαξοπιστήσει. Αυτό ήξερε ο διάβολος. Θα τον αναγκάσει ακόμη και να βλαστημήσει. Θυμηθείτε τι είπε η γυναίκα, βλασφήμα το Θεό, και πέθανε μετά και τελεύτα. Γι' αυτό ο διάβολος έκοβε το σώμα του, αφού σάπιζε ο Ιώβ. Του έκοβε το σώμα του ο διάβολος, όχι για να κάνει το σώμα αρρωστημένο, ασθενές, αλλά για να καταβάλει την αρετή της ψυχής. Ήθελε να του χτυπήσει το κέντρο, να του αδυνατήσει τη δύναμη που του έδινε αντοχή. Και αυτή η δύναμη ήταν μέσα στην ψυχή. Σου λέει, θα χτυπήσω το σώμα για να του κάμψω τη δύναμη της ψυχής.
αλλά όμως αφού χρησιμοποίησε όλους τους δόλους και τα τεγνάσματα ο διάβολος και αφού έκαμε, τον έκαμε τον Ιώβ από πλούσιο φτωχό, άρα λοιπόν και αρρώστια το έριξε και από πλούσιο τον έκανε φτωχό. Και από πολύτεκνο τον έκανε άτεκνο. Δέκα παιδιά. Καταξέσχισε όλο το σώμα, χειρότερα από μύριους δημίους και τον περιέβαλε με κακή φήμη. Και εκεί τον πολέμησε, με κακό όνομα. Και τον εξόρισε από την πόλη και από το σπίτι του, αφού τον πέταξαν σε μια κοπριά επάνω. Τον ξόρισε, τα στερήθηκε όλα ένα-ένα ο Ιώβ. Για να τον μεταφέρει σε άλλη πόλη, αλλά αφού έδωκε σε αυτόν σαν πόλη και σαν οικία την κοπριά, όχι μόνο καθόλου δεν του κατέστρεψε τον Ιώβ, αλλά και τον παρουσίασε λαμπρότερο ένεκα όσων σκέφτηκε εναντίον του. Μέσα από όλα αυτά, που για τον κόσμο είναι σύμφορες, βγήκε ο Ιώβ λαμπρότερος. Αυτός όχι μόνο δεν στερήθηκε την περιουσία του, αν και το αφαιρέθηκαν τόσα και τόσου τέτοιου είδους, αλλά και μεγαλύτερον εξαιτίας αυτού έκαμε τον πλούτο της αρετής του. Όλα αυτά τον ανέβασαν σε ύψος ανεπανάληπτο αρετής. Γιατί εάν ο διάβολος που είναι γεμάτος από τόση κακία, αφού χρησιμοποίησε όλα τα όργανα του και αφού έριψε όλα τα βέλη του και όσα κακά υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων επάνω στον Ιώβ, απόδειξε ότι είναι αδύνατος να του κάνει κακό. Απόδειξε ο διάβολος με όλα αυτά που χρησιμοποίησε ότι είναι εντελώς αδύνατος να βλάψει τον Ιώβ. Νικήθηκε. Άρα βγαίνει το συμπέρασμα αβίαστο, έτσι μονάχο του, ότι ο άνθρωπος εάν αγκαλιάζει το Χριστό, βαδίζει το θέλημά του, δεν είναι ικανό κανένα κακό επί της γης να το βλάψει. Αυτό μαρτυρεί το παράδειγμα του Ιώβ που είπαμε. Μερικοί λένε τον Αδάμ με την Εύα που ζούσε στον Παράδεισο, δεν τον αδίκησε, δεν τον έδιωξε από τον Παράδεισο. Έχασε τον Παράδεισο ο Αδάμ. Τι μεγαλύτερη δίκη από εκείνη? Όχι. Δεν τον αδίκησε ο διάβολος. Προσωπικά ο ίδιος ο Αδάμ αδίκησε τον εαυτό του από τη δική του απερισκεψία. Δεν έχει την ευθύνη ο διάβολος γιατί ο Αδάμ αμάρτησε και έχασε τον Παράδεισο. Ο Αδάμ είναι ο πρώτος και ο άμεσα υπεύθυνος για το ότι έχει τον Παράδεισο, γιατί άνοιξε πόρτα και δέχθηκε του διαβόλου τη συμβουλή. Και έτσι από προσεξία δική του και αμέλεια και διαφορία έχασε τον Παράδεισο. Δεν φταίει λοιπόν για το κακό ούτε ο διάβολος, ούτε ο Θεός. Ο διάβολος δεν φταίει, ο άνθρωπος φταίει, ο ίδιος. Οι Άγιοι Απόστολοι δεν βρισκόντουσαν συνεχώς στην πείνα και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμε, λέει,
Τα περνάμε όλα αυτά τα πράγματα και όμως ενώ πεινάμε και διψάμε και περνάμε όλα τα κακά και όμως αισθανόμαστε χαρά. Συνεχίζω. Αισθανόμαστε χαρά. Παράδειγμα, συλλαμβάνατε ο Πέτρος και ο Ιωάννης μετά την Ανάσταση του Κυρίου, οδηγούνται στο συνέδριο, δέχονται τις χειρότερες απειλές και προσέξτε μην επαναλάβετε το κήρυγμά σας που γεμίσατε την Ιερουσαλήμ. Γιατί θα σας τιμωρήσουμε το παραπάνω. Και έφυγαν λέει από το συνέδριο χαίροντες. Έφυγαν λέει από το συνέδριο γεμάτη χαρά γιατί αξιώθηκαν να δεχθούν ποινές και απειλές και τιμωρίες για το όνομα του Κυρίου Χριστού. Πού είναι εδώ λοιπόν οι απειλές και τα κακά να είναι κακά. Εδώ βλέπουμε είναι πρόξενη χαρά στους Αποστόλους. Ακόμη ο Λάζαρος, να θυμηθούμε τον Λάζαρο λίγο της περικοπής του Κυρίου, ήταν λέει πεταμένος μπροστά στις πύλες του παλατιού του πλουσίου. Και ήταν, είχε το σώμα του γεμάτο πληγές και τα σκυλιά του έγλυφαν τις πληγές. Και ακόμη έτρωγε τα ψίχουλα από το τραπέζι. Τι έβλαψε το Λάζαρο από εκείνα. Η πείνα που είχε, οι πληγές που είχε, η ερημιά που ζούσε, που δεν είχε κανένα το προστατεύσει. Όχι λέει, αντίθετα, όλη αυτή που για μας είναι δυστυχία, έγινε αιτία να στεφανωθεί. Δεν στεφανώθηκε. Όχι λέει, εσύ θα πας εκεί που πρέπει, στο πλούσιο, έτσι λέει στην παραβολή μέσα, στο πυρ. Αφού αισθανόταν άρρωστα να καίει η γλώσσα του και ήθελε λίγο μια σταγόνα αερό ο πλούσιος στην άλλη ζωή. Και ο Λάζαρος θα απολαύσει τα αγαθά που δεν είχε στη ζωή. Τα υστερήθηκε. Τα υστερήθηκε. Και το λέει ποιος, ο ίδιος ο Κύριος. Ο Λάζαρος και κάθε Λάζαρος που έχει τον δρόμο που χάραξε ο Κύριος δεν βλάπτεται, αντίθετα στεφανώνεται και δοξάζεται και λαμπρύνεται από ό,τι κακό και όποια συμφορά είναι δυνατόν να τον βρει στη ζωή αυτή και να αντιμετωπίσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού τη συμφορά. Πάμε αντίστροφα. Όχι αντίστροφα, σε ένα πρόσωπο που δέχτηκε για πρώτη φορά το χέρι του αδελφού και σκοτώνεται, τον Άβελ. Μήπως δεν φωνάζει η Αγία Γραφή ότι ο Άβελ ήτανε έχει σε αθώο αίμα. Μήπως δεν λέει ότι είναι στον παράδεισο. Μήπως δεν στεφανώθηκε. Ακόμη, να δούμε πόσο η κακή φήμη βλάπτει τον άνθρωπο. Πόσο η φυλακή, πόσο η εξορία, πόσο όλα αυτά τα πράγματα. 11 αδέρφια παίρνουν τον αδερφό τους, τον Ιωσήφ, και τον πουλάνε. Και εκεί στην Αίγυπτο και στη φυλακή μπήκε και κατηγορήθηκε και έχασε την φήμη την καλή. Είμαστε η χειρότερη από όλες τις κατηγορίες και αδικήθηκε στην εξορία που βρισκότανε μακριά από συγγενείς και φίλους, όσο κανένας. Πόσο βλάφτηκε ο Ιωσήφ από τα κακά. Εκείνα όντως για τον κόσμο είναι συμφορές.
Αντίθετα δοξάστηκε. Αντίθετα δοξάστηκε. Και στον κόσμο αυτό και ο Κύριος τον προβάλλει ως παράδειγμα αγνότητας, ως παράδειγμα υπομονής και δοκιμασία και ως παράδειγμα στοργής και αγάπης σε εκείνους που τον καταδίωξαν, που τον έστειλαν στην εξορία, στα αδέρφια του και στο γένος του ολόκληρο. Και στο γένος του ολόκληρο. Τα κακά λοιπόν, αυτά που ο κόσμος τα χαρακτηρίζει κακά, είναι κακά και έχουν δύναμη να βλάψουν την ψυχή του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος έχει έναν μεγάλο απόντα από μέσα του. Ένα μεγάλο απόντα. Και αυτός ο μεγάλος απόν είναι ο Θεός. Είναι η Αγία Τριάς. Δεν περνάει από το λογισμό του ανθρώπου ότι όλοι εκείνοι που αντιμετώπισαν έτσι τα δεινά, με υπομονή και με χαρά, όπως λένε οι γραφές, δεν περνάει από το λογισμό, επαναλαμβάνω, ότι από μονάχοι τους έδειξαν αυτό το ανάστημα το μεγάλο, ώστε να βλέπουν σαν τίποτα τα κακά που μας δίνουν στον κόσμο. Που ο κόσμος λέει είναι η κοινωνία παγκόσμια άνω κάτω. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και ας το προσέξουμε λίγο, έχασες τα χρήματά σου, τότε να πεις αυτό που λέει η Γραφή, γυμνός, το είπε ο Ιώβ, γυμνός εξήλθον εκ της κοιλίας της μητρός μου και γυμνός απελεύσομαι. Γυμνός γεννήθηκα, γυμνός θα φύγω. Και ακόμη, λέει ο Απόστολος Παύλος, ουδέν γάρισεν έγκαμεν εις τον κόσμο τούτον. Τίποτα δε φέραμε που ήρθαμε στον κόσμο αυτό. Δήλων ότι ουδέν εξενεκήν τη δυνάμεθα. Ολοφάνερο είναι αφού δε φέραμε, ούτε και θα πάρουμε μαζί μας τίποτα. Σε κακολόγησαν και σου έσουραν 1,000-2 βρυσίδια ορισμένοι άνθρωποι. Θυμήσου εκείνο το λόγο που είπε ο Κύριος, ουέ ημίν εάν πάντες καλός ημίν ύποση, αλίμονο σε εσάς εάν όλοι οι άνθρωποι σας πούνε μπράβο. Και πρόσθεσε συνέχεια ο Κύριος, ή εμέ διώξαν και ημάς διώξουσι. Αν εμένα λέμε κυνήγησαν και σας κυνήγησουν. Και ό,τι ακριβώς συνέβη σε μένα θα συμβεί και σε εσάς. Μην ζητάτε λοιπόν το μπράβο, την καλή φήμη, την κοινωνική. Σε εξόρισαν μακριά από το σπίτι σου. Σκέψου ότι δεν έχεις εδώ πατρίδα και την πατρίδα σου είναι εκεί πάνω. Ούγαρ έχουμε νοδεμένου σαν πόλη, δεν έχουμε εδώ πόλη σταθερή και μόνιμη, αλλά ότι είμαστε εξορισμένοι από τον παράδεισο και ζητάμε να επιστρέψουμε στην αιώνια πατρίδα. Αυτό να σκεφτείς, τίποτα άλλο παραπάνω. Στη μέλουσα. Στη μέλουσα, τη μέλουσα επιζητούμε, την αιώνια πατρίδα. Σε βασανίζει, λέγει, ασθένεια, τότε είσαι υποχρεωμένος να πεις αυτό που είπε και ο Παύλος, ο Απόστολος. Όσο έξω ο άνθρωπος φθείρεται, όσο το σώμα μας φθείρεται, βεβαίως από ασθένεια, τόσο καινούρια γίνεται η ψυχή μας.
Όσο φθήνεται ο έξω άνθρωπος, σωματικά, τόσο καινούργια είναι την ψυχή μας. Όσο ο έξω ο άνθρωπος φθήνεται, τόσο ο ένδον ανακαινίζεται, γίνεται καινούριος. Σε βασανίζει στο σπίτι σου, λέγει ο Χρυσόστομος, βίαιος θάνατος. Σκέψου τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, που ο Φίλιππος, ο Ηρώδης ο βασιλιάς, ο Ιωάννης ο βασιλιάς, έδωσε διαταγή και του κόψαν βία το κεφάλι του. Και σκέψου ακόμα, λέει, ότι όχι μόνο βία του κόπηκε το κεφάλι, αλλά και δόθηκε στην Ηρωδιάδα, σε ένα πορνίδιον. Ακριβώς. Και το πήρε στο χέρι. Όχι, ποια ατίμωση δέχθηκε και πεθαμένος ο Ιωάννης ο πρόδρομος. Σκέψου τις αμοιβές που σε περιμένουν. Γιατί όλα αυτά τα παθήματα, όταν άδικα γίνονται από έναν εναντίον άλλου, όλα αυτά και τα αμαρτήματα λύνουν. Παίρνεις άφεση. Παίρνεις άφεση. Γι' αυτό λέει, με υπομονή αντιμετωπίζεις την ασθένεια, σβήνεις τα γραμμάτια. Άμα μας τύχει να μας δώσει δύναμη ο Θεός, μονάχοι μας δεν μπορούμε. Για να σβήσουμε κανένα γραμμάτιο. Έτσι είναι. Και τώρα μπαίνει το ερώτημα. Όταν λοιπόν ούτε η χρηματική ζημιά, ούτε οι συκοφαντίες και οι κατηγορίες, ούτε η εξορία, ούτε οι ασθένειες και οι δοκιμασίες, ούτε αυτό που φαίνεται να είναι φοβερότερο απ' όλα, ο θάνατος, δεν βλάπτουν εκείνους που πάσχουν, αλλά και τους ωφελούν περισσότερο, από πού μπορείς να μου δείξεις κάποιον αδικούμενο, όταν από όλα τα παραπάνω δεν αδικείται. Από ό,τι είδαμε, μέσα από το καμί εκείνο των συμφορών, εκείνος που με το θέλημα τα αντιμετώπισε, δεν αδικήθηκε. Και λέγει τώρα εδώ, υπάρχει ελεηνότερο πράγμα από τη γυναίκα του Φιλίππου που έδωσε εντολή στην Ηρωδιάδα να... στον Ηρώδη να κόψει το κεφάλι. Υπάρχει κάτι πιο βαρύ από εκείνο που κάνει τα αδέρφια του Ιωσήφ που τον πούλησαν. Αλλά και από το διάβολο υπάρχει ελεηνότερο. Δεν υπάρχει. Γιατί όλα αυτά και όλοι αυτοί και ο διάβολος μαζί φάνηκαν εντελώς αδύνατοι να νικήσουν, να βοηθήσουν στο να αποβάλουν οι αγωνιστές το φρόνημα της ψυχής που είχαν από τον Κύριο. Τα κακά και οι συμφορές. Είναι συμφορές για εκείνους που είναι παραδομένοι στην ύλη. 100%. Αφού εμείς ερχόμαστε και φεύγουμε, αφού εμείς κουβαλάμε τη λέπρα εκείνη των συμφορών, αφού εμείς προκαλούμε και μας ανήκει να υποστούμε τα δεινά, πώς ζητάμε δηλαδή να πούμε ότι κάποιος άλλος μας τα δίνει. Και φτάνουμε σε σημείο να κατηγορούμε την πρόνοια του Θεού για όλα εκείνα τα κακά.
Θα ήθελα να δούμε ορισμένα πράγματα που μας τα δίνει η Γραφή για να καταλάβουμε τι σημαίνει αγαθό και τι σημαίνει αρετή. Λέγει ο Δαβίδης σε ένα ψαλμό, «Εκ πέτρας, από πέτρα, Κύριε, μέλι επότισες τους προγόνους μου». Όταν βρίσκονται στην έρημο, εκεί λέγει, τους πότισε με μέλι. Δεν τους πότισε ο Θεός με μέλι. Από πέτρα πώς να βγει το μέλι. Αλλά επειδή ήταν κατάκοποι από την οδηπορία, τσακισμένοι από τη δίψα και επειδή ήταν έρημος και ήταν έτοιμοι να πέσουν κάτω από τη ξεραμένη γλώσσα που είχανε, τότε χτυπάει την πέτρα ο Μωυσής και βγήκε νερό. Και το νερό ήταν, λέει, γλυκύτερο από το μέλι. Το νερό γλυκύτερο από το μέλι. Τι να το κάνει το μέλι στην έρημο να βγει από πέτρα εκεί, νερό θέλει, νερό τους έδωσε. Και λέει ο Ρος Χρυσόστομος, κάτι πολύ θαυμαστό, ποιος αισθάνεται μεγαλύτερη ειδονή. Ας το βάλουμε στο μυαλό και μεγαλύτερη ειδονή, τη λέξη αυτή. Ο πλούσιος που έχει το τραπέζι γεμάτο από αγαθά και που στο τέλος αισθάνεται αηδία ή που μπορεί να είναι και χορτάτος και να εκ των προτέρων αισθάνεται αηδία. Ή εκείνος ο φτωχός που δεν έχει να φάει και όταν βρει ένα ξερό κομμάτι ψωμί τρώει ό,τι ωραίτερο υπάρχει στον κόσμο. Λέει, χαρακτηριστικά το γράφει εδώ που το διάβαζα, η πείνα δημιουργεί την ειδονή και όχι η ποιότητα του φαγητού. Η πείνα και όχι η ποιότητα του φαγητού. Τι σημαίνει πιο απλά αυτά, πιο απλά. Ότι εκείνος που στερείται κάποιο αγαθό, όταν λίγο από αυτό αποκτήσει, νιώθει γεμάτος. Και μέσα από αυτό βγάζει τα συμπεράσματα και λέγει, Κύριε, λίγο με αρετή, παρά πολύ με αδικίες. Λίγο με αρετή, παρά πολύ με αδικίες. Εκείνο που νοστιμίζει δεν είναι, επαναλαμβάνω, η πλεονεξία όταν ικανοποιηθεί, αλλά η ανάγκη όταν έστω και για λίγο ικανοποιηθεί. Εκείνο τον άνθρωπο το γεμίζει και του δίνει νέμι και φτερά να πετάξει. Ποιοι αυτοί οι οποίοι περνούν την ημέρα ξαπλωμένοι πάνω στο κρεβάτι και συνδέουν τα βραδινά γεύματα με τα μεσημβρινά και τρώγουν μέχρι σκασμού και ανάβουν τις αισθήσεις και με το υπέροχο φορτίο από τις τροφές κάνουν το πλοίο, το σώμα δηλαδή, να βυθίζεται και το καράβι να πλημμυρίζει. Αυτοί που καταπνίγουν την ψυχή στο ναυάγιο του σώματος, αυτοί δεν έχουν ψυχή. Ψυχή φάε, έχεις πολλά αγαθά, πίε, εφραίνου, είπε ο άλλος. Νόμιζε πως η ψυχή είναι υλικό. Αυτοί, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αισθάνονται την ικανοποίηση στην ειδονή, που ναυαγούν και επινοούν δεσμά για τα πόδια. Προσέξτε το αυτό. Τα πολλά φαγητά, λέει, δημιουργούν δεσμά στα πόδια. Μου πονάει το πόδι, φλεβίτης από εδώ, νερά από εκεί. Τα φαγητά τα πολλά τα κάνουν και τα πράγματα. Ας το προσέξουμε λίγο. Τα χέρια και τη γλώσσα τους την περισφύγουν.
και περισφύγουν όλο το σώμα τους με τα δεσμά της μέθης και της εγκολασίας, τα οποία είναι χειρότερα από τα δεσμά σκληρής αλυσίδας και δεν έχουν ύπνο ήσυχο και καθαρό, ούτε είναι απαλλαγμένοι από όνειρα φοβερά και είναι δυστυχέστεροι και από τους τρελούς, και εισάγουν μέσα στην ψυχή τους δαίμονα διάνθρωπο και γίνονται περίγελος εις τους υπηρέτας του και στην κοινωνία ολόκληρη. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα εξής. Τι δηλαδή το γεμάτο στομάχι δημιουργεί και τι το ελαφρά τακτοποιημένο από την τροφή στομάχι καλό φέρνει. Να ακούσουμε. Ένας σοφός λέει τα εξής. Ψυχή εμπεπλισμένη κυρίς εμπέζει. Να το εξηγήσω. Ψυχή που είναι γεμάτη από υλικά αγαθά, αυτή κοροϊδεύει τον άνθρωπο. Αυτή τον κάνει, θα λέγαμε τη λέξη, κομπολόι. Παιχνίδι. Τον κάνει όπως θέλει. Με αυτόν τον τρόπο, λέγει, δείχνει αυτός ο σοφός που εκείνε τα πράγματα, ότι όχι ο χαρακτήρας του τραπεζιού που έχει πολλά αγαθά δεν είναι εκείνο που φέρνει στον άνθρωπο την ικανοποίηση και την ειδονή, όπως είπα προηγουμένως, αλλά η διάθεση που έχουν οι άνθρωποι όταν τρώνε. Και διάθεση ποια είναι? Να στερείσαι και να έχεις να φας. Λέει κάποιος, εγώ θεωρώ κακό και δυστυχία την έλλειψη των χρημάτων. Και θα σου το πω αμέσως. Γιατί θεωρώ κακό? Γιατί δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη και στεναχωριέμαι. Μπορείς να κάνεις ελεημοσύνη και όταν δεν έχεις να δώσεις. Θα πεις πώς γίνεται αυτό. Και αμέσως λέει ο Άγιος Πατήρ εδώ ο Χρυσόστομος, έλα να σου δείξω τη χείρα που είχε μια κούφτα ψωμί, αλεύρι, όλο και όλο, σε περίοδο πείνας, όταν ζούσε ο προφήτης Ηλίας, τότε που είχαμε 3,5 χρόνια ξηρασίας, 3,5 χρόνια εφορίας. Λοιπόν, τότε η γη δεν έδωσε καρπούς, τότε η χείρα είχε ένα παιδί όλο και όλο, και μια κούφτα αλεύρι όλο και όλο. Αλλιώς τέρμα πεθαίνανε. Και η χείρα δίνει τη χούφτα στον προφήτη και ας έμενε η ίδια χωρίς να έχει έστω και το ελάχιστο αγαθό στο σπίτι της μέσα. Αυτή είναι ολόκληρη η περιουσία της. Από το υστέρημα και από το υπεριστέρημα και από το παραπάνω υστέρημα πρόσφερε. Και η αντιπροσφορά ήταν αναστηθεί ο γιος της. Εσύ, λέει, που θες να έχεις χρήματα, το βλέπεις αυτό? Ή μη δεν βλέπεις την άλλη που είχε 2 λεπτά, λέει. Και ο Κύριος της έβαλε στεφάνια στο κεφάλι. Και αυτή τόση περιουσία είχε. Και την έδινε όλη την περιουσία, αρκεί να κάνει αυτό που να κάνει, το αγαθό της ελεημοσύνης. Δεν είναι, λέει ο Χρυσόστομος, η απουσία των χρημάτων που σου δένει τα χέρια και τα πόδια. Είναι η κακή διάθεση που έχεις και σε αφήνει ανενέργητο σε κάθε αγαθό. Άρα λοιπόν, και στη φτώχεια σου μέσα, εάν είσαι πλούσιος από Θεό, δεν στερείσαι και της ελεημοσύνης και οποιοδήποτε άλλο αγαθό. Λέγει άλλος, όλα και όλα, εμένα μου χρειάζονται τα χρήματα. Γιατί όταν με αδικήσουν,
Πώς θα αντιμετωπίσεις την αδικία. Άρα λοιπόν ζητάς να του βγάλεις το μάτι του λουλού και ζητάς να έχεις χρήματα. Ζητάς δηλαδή να αδικήσεις. Επομένως, το χρήμα για σένα δεν είναι αγαθό, αλλά είναι όπλο να σκοτώσει τον άλλον. Να οδηγήσει τον άλλον σε συμφορά. Ποιο λοιπόν είναι εκείνο το χρήμα που εσύ λες ότι το υστερούμε και μου λείπει και όταν μου λείπει δεν μπορώ να κάνω ούτε ελεημοσύνη, ούτε να υπερασπίσω τον εαυτό μου. Κάτι ακόμη. Μπορούσα, λέει ο Κύριος, μπορούσα. Πέτρε, που έβγαλες μαχαίρι και έκοψε το αυτού του αλουνού, να κατεβάσω 12 λεγιώνες αγγέλων κάτω. Και όμως, στο θάνατο, μέσα από το σταυρό, θα οδηγηθώ. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, για αυτό που βαδίζει στον ίσιο δρόμο, στον δρόμο του Χριστού, εκείνα που τον άνθρωπο που τον δυστυχισμένο τελικά αγαθά. Είναι το ένα και μόνο αγαθό. Είπαγε, πώλησόν σου τα υπάρχοντα και δώσ' το χείς του, λέει, στο πλούσιο. Και δεύρω, ακολούθη μη. Και έλα, ακολούθησέ με, για να βρεις το αγαθό εκείνο που θα σε κάνει να μην αισθάνεσαι καμία στέρηση επάνω στη γη. Καμία στέρηση επάνω στη γη. Αυτό κυρίως λείπει από τον κόσμο. Ο ένας και μοναδικά, ο Χριστός, είναι που απουσιάζει από ένα ποσοστό 97% από την κοινωνία. Και ένα 3% έχει αγκαλιάσει τον Κύριο. Και επομένως ο Κύριος το είχε πει, μη φοβού το μικρό πίμνιο. Να φέρουμε στο μυαλό μας την παραβολή του Κυρίου, το παραβολικό λόγο του Κυρίου, που είπε ότι εκείνος που κάνει το θέλημά μου μοιάζει με το σπίτι που είναι κτισμένο πάνω στο βράχο. Και φύσηξαν οι άνεμοι και έγινε κατακλυσμός και έγινε ορμητική χήμαρη και ποταμοί και έπεσαν πάνω στο σπίτι και το σπίτι έμεινε όρθιο. Είναι όρθιο. Αντίθετα, ο άλλος που δεν στήριξε στο θέλημα του Κυρίου τη ζωή του, εκείνος έχει το σπίτι στην άμμο και φύσηξαν οι άνεμοι και έπεσαν θύελες και όρμησαν οι χήμαροι. Και έπεσε, λέει, το σπίτι και δεν ξαναβρέθηκε καθόλου πουθενά. Το σπίτι είναι η ψυχή μου, η ψυχή σου, η ψυχή του, κάθε πιστού χριστιανού. Αυτή η ψυχή που δεν έχει αυτό που είπε στον Πέτρο ο Κύριος. Πέτρε, σύ ή πέτρα. Σύ είσαι η πέτρα. Την ομολογία δηλαδή του Πέτρου. Και τη ζωή που έχει σαν βάση την ομολογία. Δηλαδή και ορθοδοξία και ορθοπραξία. Αυτό που δεν έχει και τα δύο, δεν κάνουμε λόγο να μιλάμε και να λέμε ότι γι' αυτόν δεν είναι δυσάρεστα τα δεινά της ζωής. Γι' αυτόν είναι υπερδυσάρεστα. Για αυτόν που έχει τον Κύριο και στηρίζεται πάνω στο θεμέλιο που λέγεται Χριστός, γι' αυτόν τα δεινά, με τη βοήθειά του, είναι ευχάριστα και δημιουργούν χαρά, λένε οι Άγιοι Απόστολοι που φωνάζουν. Χαίροντες από το συνέδριο έφυγαν, λέει. Γιατί αξιώθηκαν να ετοιμαστούν. Θέλω να κλείσω με τον Απόστολο Παύλο. Γιατί αυτό φέρνει και σαν παράδειγμα
ανθρώπου που σήκωσε όλα τα δεινά της γης, όλα τα βάσανα, χωρίς να αισθάνεται ότι είναι βάσανα. Να ακούσουμε τι μας λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος για τον Απόστολο Παύλο. Και τι έπαθε ο μακάριος Παύλος, πες μου, διότι τίποτε δεν με εμποδίζει να αναφέρω πάλι τον άνδρα. Μήπως δεν δέχθηκε βροχή αποδοκιμασίες. Ποια λοιπόν βλάβη έπαθε από αυτές. Μήπως δεν στεφανωνότανε πολύ περισσότερο από αυτές τις δοκιμασίες. Εκ του ότι λιμοκτονούσε για να πει πίναγε και δεν είχε να φάει. Εκ του ότι υπέφερε από το κρύο, από τη γύμνια και εκ του ότι πληγωνόταν με μαστίγια και λιθοβολήτο και να βαγούσε στη θάλασσα. Αλλά εκείνος που πάθαινε αυτά ήταν Παύλος, λέγει κάποιος, και εκλεκτός του Χριστού. Παύλος και εκλεκτός του Χριστού. Και μπορείς να τα υπομείνει. Η δικαιολογία είναι αυτή μερικών. Εμείς δεν είμαστε, λέει, Άγιοι. Αυτοί είχαν χάρισμα το Θεό, εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε. Ποιος εμπόδισε να μην αγιάσεις. Και λέει παράδειγμα, εκείνος, μια στιγμή, αλλά ο μεν Παύλος, αν και πάλευε προς την πείνα, αν και εστερείτο της αναγκαίας τροφής, αν και έπασκε τόσα καθημερινά, με πολλή προθυμία έτρεχε στο δρόμο που οδηγούσε στον ουρανό. Βάδιζε δρόμο για τον ουρανό και δεν εμπόδιζαν αυτά. Εκείνος δε, αν και προτού κληθεί, αν και απείλαυσε τα ίδια με εκείνον, κάποιος άλλος, τα ίδια δέχθηκε αγαθά σαν τον Παύλο και διδάχθηκε την ανώτατη φιλοσοφία, κάποιος άλλος, ο Ιούδας δηλαδή, αν και μετέσχε και στην τράπεζα και σε τραπέζι ιερό. Πήρε μέρος στο μυστικό δείπνο ο Ιούδας. Και εις τα φοβερότητα εκείνα δείπνα και έλαβε τόση χάρη ο Ιούδας, προσέξτε το αυτό, έλαβε τόση χάρη ώστε και νεκρούς να ανασταίνει και λεπρούς να καθαρίζει και δαιμόνια να βγάζει και άκουσε πολλές φορές λόγους του Κυρίου για ακτιμοσύνη. Και επί τόσο χρόνο συναστράφηκε με τον ίδιο τον Χριστό, ο Ιούδας, και έγινε ταμεία των χρημάτων των πτωχών, για να έχει με αυτό παρηγοριά στο πάθος του, γιατί ήταν κλέφτης, λέει εδώ πέρα, ούτε κατόπιν όλων αυτών βελτιώθηκε στο ελάχιστο. Το προσέχουμε. Τόσα καλά του έδωσε. Τόση, λέει, αλλαγή ελάχιστη δεν έκανε από τα καταπτώσει ο Κύριος. Να μην έχουμε να λέμε ότι αυτός ήταν Παύλος και αυτός ήταν έτσι. Και μπορεί να δικαιολογηθεί γιατί είναι Παύλος. Και αυτός δέχεται τα ίδια χαρίσματα με τον Παύλο και περισσότερα. Και περισσότερα. Περισσότερα, φυσικά. Περισσότερα. Και όμως, Παύλος δεν τον ο δε παράνομος Ιούδας, ουκ η βουλήθη συνιένε. Δεν θέλησε να βάλει μυαλό. Επειδή δηλαδή γνώριζε ο Χριστός ότι το φιλάργυρος ο Ιούδας και θα καταστρεφότανε από τον έρωτά του προς τα χρήματα, όχι μόνο δεν του τιμώρησε τότε γι' αυτό, δεν πήρα δώσει φιλάργυρος, σε τιμωρήσω, αλλά για να καταπρανεί το πάθος του, εμπιστεύτηκε σε αυτόν και τα χρήματα των φτωχών.
για να μπορέσει να χορτάσει τη φιλοκρηματία του και για να καταπέσει και για να μην καταπέσει στο φρικτό εκείνο βάραθρο, προλαμβάνοντας με το μικρότερο κακό το μεγαλύτερο. Του δώσε λέει ο Χριστός όλη αυτή τη τιμή για να το προλάβει με εκείνο, μήπως δεν πέσει στην προδοσία, στο χειρότερο. Μήπως. Τον ετοίμησε δηλαδή. Τον έκανε να σκεφτεί και να πει, κάτσε βρε, εγώ ξέρει ο Κύριος ότι είμαι αυτός και αυτός και μου δίνει και τα ταμείο, μου δίνει και τιμή, μου δίνει για να βγάζω δαιμόνια, τόσα τιμή μου κάνει, κάτσε να αλλάξω λίγο για να τον βελτιώσει, όχι για να τον κάνει χειρότερο, τα έδωσε ο Κύριος. Επειδή για να τελειώνω βλέπουμε ότι η κοινωνία βαδίζει από το κακό στο χειρότερο και είναι δικαιολογημένο αυτό, γιατί λένε τα Ιερά Βιβλία αφαίρεσε το ένα και μόνο από τον άνθρωπο, το Θεό, και όλα τα κακά μπορεί να γίνουν. Δικαιολογημένα λοιπόν, δικαιολογημένα, η ανθρωπότητα γεύεται τους καρπούς της αποστασίας της. Δικαιολογημένα αισθάνεται ότι η συμφορά η μία πάνω στην άλλη έρχεται και μυαλό δεν βάζει. Και μυαλό δεν βάζει. Λείπει το ένα. Μάρθα, Μάρθα λέει. Άκουσε με, σταμάτησε. Η Μαρία την αγαθή μερίδα εξελέξατο. Θα διαλέξεις την αγαθή μερίδα για να μην αισθάνεσαι τόσο βάρος απέραντο και στο παραμικρό κακό που μπορεί να σε βρει. Ο Κύριος να μας σκεπάζει, να μας ελεεί και να μας δυναμώνει. Πέστε κι εσείς κάτι. Ο Κύριος στον πρώτο πειρασμό, στο 40 ώρο, πήγε ο διάβολος, που βάζει τους ανθρώπους για όλα τα κακά που άκουσα σήμερα και είπε του Κυρίου ότι εφόσον τον ίδιο ότι τόσες μέρες δεν είχε φάει, πες του πατέρα σου αυτά να τα κάνει όλες τις πέτρες ψωμί για να φας. Και ο Κύριος απάντησε πολύ καθαρά, ούκ άνθρωπος ζήσει από να με άρτο, αλλά από να με λόγω Θεού. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Μετά έχουμε ένα άλλο, ότι έχω διαβάσει ένα βιβλίο από τη Ρωσία, την Νάντια Γκορίτζοβα. Μήπως την έχεις ακούσει? Κόρτσκεβα, κάπως έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Πώς βγήκε το Θεό. Ναι, λοιπόν, και λέει αυτή ότι είναι επικίνδυνο να μιλάς για το Θεό αν δεν πράττεις, γιατί αυτοί ζούσανε μεγάλες καταστάσεις. Δηλαδή, και λέει μετά εκεί όλο το βιβλίο αυτό, ότι ενώ πέθαινα καθημερινά και όταν πέθανα, δεν πέθανα. Βεβαίως. Άρα και το σημερινό κήρυγμα είναι αυτό, ότι μας δίνει ο Κύριος την ευκαιρία στη ζωή αυτή να κάνουμε πράξεις καλές για να τον ανταμώσουμε. Αμήν. Βασίλη, πες μας κάτι εσύ. Πάντα στο η σημερινή κοινωνία απολαμβάνει πλούσια τα αγαθά, αλλά δεν είναι ευχαριστημένη. Ποιος σήμερα είναι ευχαριστημένος? Όσα και να έχει, όλα του λείπουνε. Δεν του φτάνουνε. Από τη στιγμή που του λείπει ο Θεός, όλα δεν πρόκειται να τον ικανοποιήσουν από τίποτα. Δηλαδή, πώς τα παλιά μας χρόνια ζούσαμε πιο ειρηνικά. Και μας λείπαν ορισμένα πράγματα.
αλλά λέγαμε και δόξα τω Θεώ αυτό το κομμάτι ψωμί που έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε τα πάντα και κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Όλα μας λείπουνε. Γιατί? Γιατί μόλις το αποκτήσουμε το α, και τι έγινε λέμε. Μα για σιγά, κοίταξε λίγο πίσω. Πώς ξεκίνησες, πού έχεις φτάσει. Και θα βρεις εσύ το λάθος και θα πεις «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με άφησες και ζω και μπορώ και απολαμβάνω». Αλλά μην είσαι πλεονέκτης και θέλεις όλα τα αγαθά του άλλου να τα πάρεις εσύ. Και εκείνα, και εκείνα. Λέει Βασίλη. Γιατί? Λέει μια τύπες αυτό. Το είχα διαβάσει στη φοιτητική μου ζωή αυτό. Ο Βόας ή κάποιο άλλο φίδι έτσι από τα μεγάλα φίδια αγκαλιάζει, λέει, το φύραμα του όλο, κουλουριάζεται πάνω στο σώμα του και μπίζει, λέει, τη μούρη στο βουβάλι π.χ. και ρουφάει, ρουφάει, ρουφάει το καλύτερο αγαθό που ήταν να ρουφήξει το αίμα του. Και την ώρα που ρουφάει φτάνει στο σημείο το ζώο να μην έχει τη δύναμη να σταθειώνεται, μπαπ, πέφτει και πλακώνει. Και το ένα και το άλλο φωνεύονται. Και το φίδι που ρουφάει και το ζώο που ρουφιέται. Που σημαίνει αυτό ότι ο άνθρωπος ρουφάει τα αγαθά σαν το βόα και μαζί με τα αγαθά πλακώνεται και ο άνθρωπος. Όσο αναφορά για τον Αδάμ που είπαμε ότι πράγματι θεωρείται ορισμένη τον αδίκησε ο Θεός. Μα ο Αδάμ δεν έφτιαξε τον παράδεισο. Εγώ να φτιάξω ένα σπίτι, εγώ, και με πετάξουν έξω, τότε με έχουν αδικήσει. Από τη στιγμή όμως που είμαι φιλοξενούμενος και με βγάλουν έξω, καλά θα κάνουνε. Από δεν θα πράξω αυτά που μου είπανε. Μου είπε ο νοικοκύρης, κοίταξε, έλα σου κάνω τραπέζι να φάμε, αλλά μην κοιτάξεις και τη γυναίκα μου και το παιδί μου, να τα προσέξεις αυτά. Και εγώ παραβιάζω τους κανόνες που μου εσύ έθεσες, τότε καλά κάνει και με πέταξε έξω. Ποιος φταίει εγώ που παραβίασα τις εντολές του Κυρίου μου. Σωστό. Διότι το να σε καλέσει κάποιος πρέπει να τον θεωρήσεις Κύριο. Μάλιστα. Ναι, έλα στο σπίτι μου να φάμε, να πούμε και λοιπόν. Και από εκεί και πέρα δεν φταίει ο νοικοκύρης. Όχι, καθόλου φταίει ο νοικοκύρης. Φταίω εγώ με τις πράξεις μου. Φιλοξενούμενος. Με τις πράξεις μου. Σωστά, πολύ σωστά. Δηλαδή εγώ ο ίδιος έκανα αυτό που μετά έλεγα ότι γιατί να με διώξει. Έτσι. Έτσι. Συνεπώς. Έτσι. Έλα Μιχάλη, πες κάτι πάλι. Αυτά που είπε ο αδερφός Βασίλης, σκέφτηκα και είδα ότι ο Κύριος όταν ήρθε εδώ δεν προσπάθησε να μας δείξει τον τόπο για να σωθούμε, αλλά τον τρόπο. Βέβαια, σε τρόπο. Τρόπο ζωής είναι το πάνω. Τρόπο ζωής. Αυτό. Να, και παράλληλα μας είπε ότι εγώ δεν ήρθα να με υπηρετήσετε, εγώ ήρθα να σας υπηρετήσω. Θα διακονήσω. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατή σας και της θυμή μας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατή σας και της θυμή μας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατο πατή σας και της θυμή μας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάσεις εις έχω του τάφου, καθώς προείπε, έδωκε την αιώνια ζωή.